Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και στην Κρήτη εν ώψη της φοδρής και επίμονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει το νησί από το απόγευμα της Κυριακής με ανέμους έντασης έως και 10 μποφόρ, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνει απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα και φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο άνω του 1,5 τόνου στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Εξαιρούνται τα μηχανήματα που θα συμμετέχουν σε εκχιονισμούς δρόμων και τα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Και από αύριο το πρωί, στις 6 ώρα μέχρι τη Δευτέρα στις 12 η ώρα το βράδυ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι συμπέφτει με τον εορτασμό των Θεοφανίων αυτή το κύμα κακοκαιρίας και με την επιστροφή των εκδρομέων. Οπότε θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων όπου χρειάζεται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να μην κινούνται χωρίς αυτές. Ενδεικτική της ανησυχίας που προκαλούν οι προβλέψεις είναι η απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Στεφανάκη να κηρύξει το οροπέδιο Λασιθίου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, θέτοντας σε πλήρη επιφυλακή το μηχανισμό του Δήμου αλλά και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε την ασφάλεια των δημοτών μας και να παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί. Αλλά κυρίως είναι προληπτικός για να μην προκύψουν προβλήματα που λόγω της κακοκαιρίας δεν θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Αύριο το μεσημέρι μάλιστα συνεδριάζει εκτάκτως το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου για να αποφασίσει το χρόνο μεταφοράς ατόμων από τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο Δημοτικό Μέγαρο είτε το Κέντρο Υγείας, ώστε κανένας ηλικιωμένος είτε ασθενής να μην μείνει εγκλωβισμένος και αβοήθητος το δύσκολο τριήμερο που αναμένεται. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ήδη έχει γίνει προετοιμασία και μέχρι εχθές από το βοήθεια στο σπίτι, είχαμε πλήρη εικόνα, αλλά φοβόμαστε πολύ ότι με τη φοδρότητα που θα μας πλήξει το κύμα κακοκαιρίας αυτό, θα πρέπει να έχουμε και τον κόσμο ίσως μαζί μας. Γι' αυτό το λόγο θα γίνουν ενδεχομένως και κάποιες μεταφορές των ανθρώπων σε ασφαλές περιβάλλον και στο Δήμο και στο Κέντρο Υγείας. Ήδη έχει γίνει καταγραφή των ατόμων και των αναγκών από το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Έχουν μεταφερθεί ακόμη τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, καυσόξυλα και είδη πρώτης ανάγκης όπου θεωρείται ότι θα χρειαστούν. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή, ενώ τέθηκε σε ετοιμότητα και ο στόλος των ιδιωτικών μηχανημάτων που έχουν μισθωθεί από το Δήμο και θα επιχειρήσουν με τις εντολές του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό συστήνουν αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία στην Κρήτη, κανένα όχημα δεν θα επιτραπεί να κυκλοφορήσει χωρίς αλυσίδες στις επίμαχες περιοχές. Τόσο στο νέο εθνικό οδικό δίκτυο, όσο και στο παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο, θα βρίσκονται αστυνομικοί των τμήματων τροχέας του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα για τη σωστότερη ρύθμιση. Θα πρέπει οι οδηγοί να συμμορφώνται με τις υποδείξεις τους και επαναλαμβάνω, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Κλιμάκια των τμήματων τροχέας θα διαμοιραστούν σε επίκαιρα σημεία, ενώ επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι απαγορεύεται η χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης σε κάθε περίπτωση, καθώς εκεί θα κινηθούν εκχιονιστικά και οχήματα έκτακτης ανάγκης εφόσον χρειαστεί.